Θέλω να ρωτήσω τον Γενικό Γραμματέα του Παγκρίτιου Συνδέσμου Θεολόγων, τον κύριο Γιάννη Λίλη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και είναι εδώ ο δικός μας ο άνθρωπος, να τον ρωτήσω πραγματικά σήμερα τι σημαίνει για τους νέους αυτή η μέρα των τριών ιεραρχών ή ποια είναι, αγαπητέ κύριε Γιάννη Λίλη, τα μηνύματα που οι τρεις ιεράρχες μπορούν να περάσουν σήμερα στα μικρά παιδιά, στους νέους που ακόμα πηγαίνουν στο σχολείο. Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά κυρία Τουρκεράκη, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όντως σήμερα η ημέρα αυτή πάντοτε είχε κάτι το ξεχωριστό για την παιδεία και νομίζω ότι το κρατάει ακόμα και σήμερα, γιατί οι τρεις ιεράρχες, εκτός από πολύ μεγάλοι ασκητές και άγιοι, αλλά και με σημαντικό εκκλησιαστικό αξίωμα, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Γρηγόρης ο Θεολόγος, έγιναν και Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως. Mm-hmm. Σαν να λέμε Οικουμενικοί Πατριάρχες. Mm-hmm. Ο Μέγας Βασίλος ήταν επίσκοπος σε μια άσημη, θα λέγαμε, επαρχία. Αλλά και οι τρεις ήταν πάρα πολύ μορφωμένοι κοσμικά και έδωσαν την αγιότητα που είχαν μέσα από την πολύ υψηλή μόρφωση. Βαπτίστηκαν βέβαια πολύ αργά και οι τρεις, 26 χρονών, για την εποχή εκείνη ήταν πολύ προχωρημένη ηλικία. Mm-hmm. Και μάλιστα ο πατέρας του Γρηγορίου του Θεολόγου ήταν επίσκοπος και όμως δεν βαπτίστηκε, για να μπορούν να γίνουν φοιτητές στις μεγάλες σχολές της εποχής εκείνης, πανεπιστημιακές, που ήταν ειδωλολατρικές. Ως βαπτισμένοι δεν θα μπορούσαν να πάνε. Και έτσι πήγανε στην Αθήνα, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήταν πιο μακριά από την Αντιόχεια, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά καθηγητές της Αθήνας είχαν πάει εκεί, ήταν 15 χρόνια μικρότερος ο Χρυσόστομος από τους άλλους δύο. Mm-hmm. Και μπόρεσαν εκεί να πάρουν όλη αυτή την παιδεία, που θα λέγαμε σήμερα είναι η υψηλή πανεπιστημιακή παιδεία, βαπτίστηκαν μετά και όταν ήρθαν οι μεγάλες αιρέσεις, μπόρεσαν με τη μόρφωση που είχαν από τις σχολές αυτές να μπορέσουν να απαντήσουν και να διατυπώσουν το δόγμα που γνωρίζουμε σήμερα. Το μήνυμά τους είναι ότι η μόρφωση και η παιδεία πάντοτε είναι πολύ βασικό όργανο και έχει να μας δώσει πάρα πολλά, ακόμα και για ένα θέμα όταν θέλουμε να διατυπώσουμε κάτι, παραδείγματος χάρη αυτό που λέμε η άκτιστη χάρη ή το δόγμα. Το σημαντικό είναι ότι ενώ ήταν Αντιόχεια, Καπαδοκία, όλοι μιλούσαν ελληνικά, είχαν την ελληνική μητρική γλώσσα, έγραψαν στα ελληνικά, και σήμερα το γεγονός ότι είναι η μήτρα όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών η ελληνική, σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται σε αυτούς, γι' αυτό και θεωρούνται οι προστάτες της παιδείας. Mm. Κάτι άλλο νομίζω, ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ, συνεχίστε. Ναι. Κάτι άλλο που πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσουμε είναι και οι επιστήμες, όπως είναι οι θετικές, φυσική, ιατρική, ήταν οι γιατροί και δούσαν πολλά και εκεί και στα μαθηματικά, και τα χρησιμοποίησαν όλα αυτά πολύ δυνατά όταν έγινε, παρότι πέθανε πολύ νέος ο Μέγας Βασίλειος, 49 χρονών ως ιεράρχης, και 25-26 βαπτίστηκε, θα λέγαμε έμεινε λίγο γενικά στον χριστιανισμό. Ως επίσκοπος έκανε φοβερό φιλανθρωπικό έργο, τη Βασιλιάδα, κυρίως για ηλικιωμένους αλλά και αρρώστους. Αυτό το πρότυπο της φιλανθρωπίας το πήρε από την παιδεία που είχε, την αρχαία ελληνική, και βέβαια πρέπει να πούμε ότι είχαν και τον πλούτο, ήταν πάρα πολύ πλούσιοι από τα σπίτια τους. Αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο βέβαια στο να αποκτήσουν υψηλή μόρφωση στην εποχή εκείνη. Τότε η παιδεία δεν ήταν δημόσιο αγαθό, πολύ λίγοι μορφώνονταν, αυτοί ήταν τυχεροί να έχουν πολλά λεφτά. Και ένα άλλο μήνυμα είναι ότι σήμερα την έχουμε δημόσιο αγαθό, και ένας που δεν έχει περιουσία μπορεί να μορφωθεί. Και αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα πριν από τόσους αιώνες και όμως τόσο διαχρονικό. Mm-hmm. Νομίζω τα ελληνικά, η παιδεία και η αγιότητα, που ήταν κυρίως πολύ απλοί άνθρωποι και την ίδια ώρα ανέλαβαν ένα πολύ υψηλό αξίωμα, είναι τα κυριότερα μηνύματα που δίνουν σήμερα. Το θέμα είναι πώς μεταφέρονται στα παιδιά αυτά τα μηνύματα και πώς εκλαμβάνονται αυτά τα μηνύματα και στα τρία αυτά κεφάλαια τα οποία αναφέρατε, δηλαδή και τα ελληνικά και την παιδεία και την αγιότητα, κύριε Λίλη. Ναι, σίγουρα ο ελληνισμός δεν είναι αυτό που ήταν τότε,
αλλά νομίζω, όπως αυτοί πήραν όλη αυτή την παιδεία, την αρχαιολινική και την έδωσαν, νομίζω σήμερα πρέπει να δούμε τον ελληνισμό σαν τη βάση του σημερινού κόσμου και δι' του δυτικού. Γιατί η ελληνική, παραδείγματος χάρη, είναι η μήτρα όλων των σημερινών ευρωπαϊκών γλωσσών. Ο τρόπος σκέψης, τα κράτη, βάση έχουν τον ελληνισμό. Εάν στις ξένες λέξεις, στις σπουδές, στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων βρούμε που είναι ο ελληνισμός, νομίζω τα παιδιά πολύ πρακτικά έχουν να πάρουν πολλά πράγματα. Ακόμα και οι λέξεις, το μεγαλύτερο ποσοστό των ευρωπαϊκών λέξεων, έχουν ελληνική ρίζα. Δηλαδή όταν η παιδεία δεν είναι αποστήθηση, αλλά κριτικά ψάχνουμε τις ρίζες μας, τη βάση, και μάλιστα σε μια ξένη γλώσσα, νομίζω αυτό λέει πολλά. Βέβαια, για να μάθεις πολύ καλά την ξένη γλώσσα, πρέπει πρώτα να ξέρεις πολύ καλά τη δική σου, τη δική μας τη συνέχεια, τα αρχαία ελληνικά μέχρι σήμερα. Έτσι θα βρούμε και τις σημερινές γλώσσες. Αυτή η σκέψη, τα μαθηματικά και η ελληνική γλώσσα, έβγαλε και το σημερινό τεχνολογικό πολιτισμό, που ήδη είχε αρχίσει να βγαίνει από τότε. Η περγαμηνή, που ήταν κάτι πολύ εξελιγμένο σε σχέση με τον πάπυρο, είναι ό,τι είναι σήμερα το κινητό. Ό,τι είναι σήμερα η τηλεόραση, το ραδιόφωνο. Επικοινωνείς με κάποιον χωρίς να τον ξέρεις προσωπικά, χωρίς να σε βλέπει. Άρα για να σε ακούσει θα πρέπει να του πεις μόνο πολύ λογικά επιχειρήματα. Αλλιώς δεν θα κάτσει. Όταν τον έχεις μπροστά σου θα ντραπεί, θα πει καταλαβαίνω. Όταν δεν σε βλέπει και δεν ντρέπεται, θα του προσελκύσεις το ενδιαφέρον μόνο με πολύ σημαντικά λογικά επιχειρήματα. Οι τρεις ιεράρχες όλοι έγραψαν απευθύνοντας σε κοινό που δεν τους έβλεπε. Είναι ότι σήμερα το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση ή το κινητό. Αυτό το γράφουνε στα κείμενά τους. Μόνο έτσι η παιδεία μπορεί να γίνει και προοδευτική και σοβαρή. Όταν έχει πολύ σημαντικό τρόπο να πει όχι αποστήθηση, που δυστυχώς τη μάθαμε για πολλά χρόνια. Η αγιότητα τώρα επίσης είναι σημαντικό, μόνο με την ελευθερία. Κανένα δεν θα πείσουμε με τη βία, αν θέλει με λογικά επιχειρήματα ελεύθερα να μας ακούσει, όπως έκαναν και αυτοί. Και η ζωή τους, παραδείγματος χάρη, εκτιμούσαν πάρα πολύ τις μητέρες τους. Η Νόνα, Ανθούσα, Εμέλεια, που λέμε σήμερα για οικογένεια, για σεβασμό στην οικογένεια, στους γονείς. Ακόμα και η ζωή τους, και οι τρεις ουσιαστικά δεν είχαν πατέρα. Τον έχασαν νωρίς. Και οι μητέρες είναι αυτές που λένε τα συναξάρια, κράτησαν τη ζωή τους. Νομίζω και αυτό είναι ένα πολύ βασικό παράδειγμα. Η μητέρα, η παιδεία, η αγιότητα πρακτικά, μέσα από τα κείμενά τους, χωρίς να πιέσουμε τα παιδιά κάθε ηλικίας, έχουν να πούνε πολλά, κατά τη γνώμη μου. Πραγματικά σημαντικές έννοιες. Αγιότητα, ελευθερία, ανοίγεται πολύ μεγάλα κεφάλαια και κάθε κεφάλαιο, κύριε Λίλη, το ξέρετε ότι θέλει μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια, αν μη τι άλλο. Σήμερα, ξέρετε, στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, στο Χάρβαρντ, ο Μέγας Βασίλειος θεωρείται ο πατέρας των μελετών πάρα πολύ, επειδή είχε όλη την αττικίζουσα αυτή φιλοσοφία και το αναφέρει και ονομαστικά. Θεωρείται βασικό κεφάλαιο των ελληνικών γραμμάτων σήμερα και μελετάται σε φιλοσοφικές σχολές πολύ μεγάλο, όπως είναι στο Χάρβαρντ. Δεν έχουν μόνο τον Ηρόδοτο, το Θουκυδί δεν τον έχουν. Έχουν τον Ηρόδοτο που έδωσε κάτι πολύ βασικό. Και έχουν και το Μεγάλο Βασίλειο, ως το πέρασμα στην αρχή του Βυζαντίου. Νομίζω και αυτό από μόνο του έχει να πει πολλά. Εγώ θέλω πραγματικά μέσα από αυτά όλα τα μηνύματα και τα μεγάλα κεφάλαια τα οποία ανοίξατε να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εδώ συμμετοχή σας μέρα που είναι σήμερα και να ευχηθώ ό,τι καλύτερο και σε εσάς και στους μαθητές και στους ανθρώπους των γραμμάτων. Και εγώ ευχαριστώ θερμά, αμήν, ειδικά αυτό σε όλους τους ανθρώπους των γραμμάτων ειδικά, να πούνε πολλά σήμερα, χρόνια πολλά, ευχαριστώ θερμά.